αδελφοί μου, έχουμε καθημερινά ανάγκη από πρότυπα. Και η Εκκλησία προβάλλει στους πιστούς τέτοια πρότυπα, καταξιωμένα, θεϊκά πρότυπα αγιοσύνης. Τέτοια πρότυπα, σεβασμιότατε Πατέρα και επιμενάρχη μας, είναι οι Άγιοι, οι μαρτυρηθέντες δια της πίστεως. Και πρώτη μεταξύ των Αγίων, φυσικά η Υπεραγία Θεοτόκος. Σε μία εποχή, αδελφοί μου, μεγάλης πνευματικής πρωτίστως κρίσης, οι ελπίδες μας στηρίζονται στη γυναίκα. Ένας μεγάλος παιδαγωγός των νεωτέρων χρόνων είπε, και είναι απόλυτα σωστό και αληθινό, «Δώστε μου», είπε, «μητέρες χριστιανές και εγώ μπορώ να μεταμορφώσω τον κόσμο ολόκληρο». Έχουμε το μοναδικό και καθαγιασμένο πρότυπο, την Υπεραγία Θεοτόκο, που ο ουρανός και η γη την χαιρέτησαν και της είπαν «και χαριτωμένη και ευλογημένη εγγυνεξή». Και επιτρέψτε μου, αδελφοί μου, σήμερα που η Εκκλησία μας προβάλλει το ιερό πρόσωπο της Αγίας Παρθενομεγαλομάρτυρος Κυριακής, να καταθέσουμε λίγες σκέψεις στο ταμείο της καρδιάς σας, αφενός για την μάρτυρα, αφετέρου δε να κάνουμε μία πολύ γρήγορη αναφορά στις μεγάλες γυναικείες παρουσίες που έγραψαν με ολόχρυσα γράμματα το όνομά τους στην εκκλησιαστική ιστορία. Σε λίγες νέες, αδελφοί μου, δόθηκε από το Θεό τόσο πολύ ομορφιά, ψυχική και σωματική, όσο στην Αγία Κυριακή, η οποία έζησε στα δύσκολα και σκληρά χρόνια, στα οποία βασίλευε ο Διοκλητιανός, αυτός ο φοβερός διώκτης και σφαγέας των χριστιανών. Οι γονείς της Αγίας, Δωρόθεος και Ευσεβία, δεν είχαν παιδιά, είχαν όμως έθερμη προσευχή και παρακαλούσαν νύχτα και ημέρα τον Ιησού να τους χαρίσει ένα παιδί. Έτσι λοιπόν, ο καρπός εκείνης της ακατάπαυστης προσευχής ήταν να τους δοθεί από το Θεό μία μονάκριβη κόρη, και επειδή ακριβώς γεννήθηκε την ημέρα του Κυρίου, την ονόμασαν Κυριακή. Δεν είχε φτάσει ακόμα η Κυριακή σε όριμη ηλικία γάμου και οι γονείς σκέφτονταν την αποκατάστασή της, όπως συνήθως γίνεται από τους γονείς που κατά το ανθρώπινο θέλουν να δουν τα παιδιά τους τακτοποιημένα και επιτυχημένα και ευτυχισμένα μέσα στις δικές τους οικογένειες. Η Καλλιπάρθενος όμως δεν σκέφτονταν την αποκατάστασή της, διότι περισσότερο την απασχολούσαν τα δεινά και οι κακουχίες και η διωγμή των χριστιανών, και δεν ξεχνούσε ότι το ενδεχόμενο του μαρτυρίου ήταν κάτι το συνηθισμένο για την εποχή της. Αυτό που είχε κυριεύσει την ψυχή της και την καρδιά της ήταν η επιθυμία της αφιέρωσης προς τον ουράνιο νυμφίο. Όμως τα προσόντα με τα οποία ήταν πρικισμένη αυτή η νέα, η ομορφιά του σώματος και η ασύλληπτη ομορφιά της ψυχής της, είχαν γίνει πόλος έλξης για πολλούς νέους. Ένας μάλιστα εξ αυτών, ειδωλολάτρης, επειδή τον απέρριψε η Αγία και εκείνος νόμισε ότι η άρνηση της Αγίας Κυριακής οφείλεται στην αφοσίωσή της σε κάποιον άλλον, όταν διαπίστωσε ότι πρόκειται για μία χριστιανική οικογένεια και ότι στο σπίτι της Αγίας γίνονταν συγκεντρώσεις χριστιανών, προς στιγμή σκέφτηκε να γίνει και εκείνος χριστιανός. Για να κερδίσει την καρδιά της, όμως έσπευσαν οι γονείς του, κατήγγυλαν την οικογένεια και έτσι έγινε η σύλληψη όλων των μελών αυτής.
επειδή οι Άγιοι Γονείς της Κυριακής έμειναν με σταθερότητα και αποφασιστικότητα στην πίστη τους, ο έπαρχος κατάλαβε ότι μάταια προσπαθεί να τους μεταπίσει και έδωσε εντολή να θανατωθούν μπροστά στα μάτια της αγαπημένης και μονάκριβης κόρης τους. Εκείνη όμως, αδελφοί μου, ενισχύεται από το παράδειγμα των γονέων της, παρόλη την αδυναμία της νιώτης της, και παρουσιάζει μία αξιοθαύμαστη καρτερία στα μαρτύρια που ακολουθούν. Την έκλεισαν στη φυλακή, στη συνέχεια βλέποντας την αιμονή της με μαχαίρια έσχιζαν τις σάρκες της και με αναμένες λαμπάδες έκαιγαν το παρθενικό κορμί της. Αλλά όμως μέσα σε τέτοια φρικτά βασανιστήρια έλαμψε η πίστη της. Τη νύχτα Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και της γιάτρεψε τις πληγές. Και όταν την επόμενη ημέρα το πρωί παρουσιάστηκε μπροστά στους δημίους της, εκείνοι προσπάθησαν να την πείσουν ότι οι θεοί των ειδώλων τη θεράπευσαν. Εκείνη όμως, η Αγία Κυριακή, ομολογούσε και διακήρυτε ότι ο Χριστός έστειλε τον άγγελό του και τη θεράπευσε. Για να τους αποδείξει μάλιστα την αλήθεια, ζήτησε να τους οδηγήσουν και να οδηγηθούν, να την οδηγήσουν και αυτοί σε ειδωλολατρικό ναό. Εκεί η Κυριακή προσευχήθηκε στο Θεό και σύμφωνα με το συναξάρι ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε τον ναό. Ο δε έπαρχος τη στιγμή που βλασφημούσε την Αγία και το όνομα του Θεού έπεσε ένα στήλος του ναού και τον συνέτριψε. Όσοι ήταν εκεί καταλήφθηκαν από φόβο ότι η Κυριακή είχε υπερφυσικές δυνάμεις και την άφησαν ελεύθερη να επιδίδεται στα χριστιανικά της έργα. Δεν πέρασε όμως πολύς χρόνος, νέος έπαρχος ανέλαβε, ο οποίος ζήτησε τη σύλληψη της Αγίας και την υπέβαλε σε νέα, σκληρότερα και πλέον απάνθρωπα μαρτύρια. Την έριξε στη φωτιά, στα πεινασμένα λιοντάρια, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Την επόμενη μέρα η Αγία Κυριακή παρουσιάστηκε με θάρρος και παρησία μπροστά στον έπαρχο και του είπε «Θα πεθάνω, όχι όμως όπως θέλεις εσύ, αλλά όπως θέλει ο Θεός». Και παρακάλεσε τον Ιησού Χριστό να την καλέσει κοντά του. Πράγματι, την εκάλεσε, αφού μόλις τελείωσε την προσευχή της, εξέπνευσε ήρεμα και παρέδωσε την αγιασμένη της ψυχή, δαφνοστεφανωμένη με το αμαράντινο στεφάνι του μαρτυρίου της, στα χέρια εκείνου που τόσο πολύ επόθησε στη σύντομη, αλλά τόσο μεγάλη σε πίστη ζωή της. Σεβασμιότατε Πατέρα μας, στην Ορθοδοξία μας, ανέκαθεν ίσχυε ο κανόν του Αποστόλου Παύλου, ουκ ένι άρσε και θύλη, πάντες γάρι μης εις εστέν Χριστό Ιησού, λέει ο Παύλος. Η εξύψωση της γυναίκας βρίσκει την υψηλότερη έκφρασή της στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας και ιδίως στη συμβολή της στην ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Σε ολόκληρη όμως, αδελφοί μου, την ιστορία της Εκκλησίας συναντάμε γυναίκες, πρότυπα, γυναίκες Αγίες που με την αρετή τους υπηρέτησαν τον Θεό και τον άνθρωπο. Ο χριστιανισμός εξύψωσε πραγματικά αλλά και ουσιαστικά τη γυναίκα. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε τις μαθήτριες του Χριστού όπως μας τις παρουσιάζουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, είτε ως φιλόστορχους διακόνους του Χριστού, είτε ως αφοσιωμένες μαθήτριες, είτε ως τολμηρές μυροφόρες, είτε ως Ευαγγελίστριες του Μηνύματος της Αναστάσεως, αλλά και ως συνεργάτηδες στο ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων, εμφανίζονται ευσεβείς γυναίκες και μνημονεύονται στα έργα και βιβλία τους. Ο Απόστολος Παύλος στο 16ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή της κατονομάζει και λέει
χαιρετήστε την Περσίδα την αγαπητή, χαιρετήστε τον Ρούφο, τον εκλεκτό εν Κυρίω και την μητέρα του και τη δική μου μητέρα. Χαιρετήστε τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, τον Ανδρόνικο και την Ουνία, την Τρίφαινα και την Τρυφώσα. Στην πορεία λοιπόν της ζωής της Εκκλησίας μας δεν έπαψαν ποτέ οι γυναίκες να εργάζονται στο χώρο της, σε έργα τόσο φιλανθρωπικά για τον κάθε άνθρωπο, όσο και στα έργα της Ιεραποστολής και παρουσίας του χριστιανικού μηνύματος στον κόσμο. Να θυμηθούμε την Ολυμπία, την Φίβη, την Πενταδία, την Αμπρούκλα, την Σιβηνιανή, οι οποίες χειροτονούνται διακόνησες και αφοσιώνονται στο πολύπλευρο έργο της Ευσέβειας και της Εκκλησίας, πρότυπα γυναικών που έφτασαν στη θέωση και ενώθηκαν με το Θεό, που τέλεσαν θαύματα, πριν και κατά την κοίμησή τους δίδαξαν άντρες, αντιστάθηκαν σε λυσαλαίους αυτοκράτορες, άντεξαν φρικτά βασανιστήρια και συμβούλευσαν ακόμα και οικουμενικές συνόδους. Ας δούμε μερικά πρότυπα. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή, η Τέτραθλος και Ανδρία Γινή κατά τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η Φωτεινή και η Μαριάμνα, μαθήτριες του Χριστού, η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη η Πάνσοφος, η οποία εμφανίστηκε ενώπιον του Αυτοκράτορα και τον κάλεσε με παρησία να σταματήσει τον διωγμό των χριστιανών. Οι Αγίες Μεγαλομάρτυρες από 16 έως 20 ετών, Ειρήνη, Παρασκευή, Βαρβάρα, Μαρίνα, Αναστασία, Καλλιόπη, που αψήφισαν τη Ρωμαϊκή Κοσμοκρατορία και προτίμησαν τα βασανιστήρια μέχρι θανάτου από το να αποκαλέσουν Κύριο και Θεό τον Αυτοκράτορα. Η Αγία Μελάνη, που μαζί με τον άντρα της σκόρπισαν την περιουσία τους, απελευθερώνοντας εχμαλό τους. Η Αγία Ειρήνη του Χρυσοβαλάντου, πνευματική μητέρα πατριαρχών, που υψώνονταν στον αέρα και λύγιζαν ακόμα και τα κυφαρίσια όταν προσεύχονταν. Η Αγία Ματρώνα, η Χιοπολίτιδα, η οποία τέλεσε αμέτρητα θαύματα, τόσο εν ζωή και όσο μετά την κοίμησή της. Ας δούμε και κάποιες άλλες ευσεβείς μητέρες Αγίων. Η Αγία Ευνίκη, πιστή μαθήτρια του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου και μητέρα του Αγίου Τιμοθέου. Η Αγία Περπέτουα, επιφανής αρχόντισσα από την Καρχιδόνα. Η Αγία Ιουλίτα, μαρτυρικό φρόνημα έβαλε μέσα στην ψυχή του τρίχρονου γιού της, του Κήρυκου. Θαυμαστή μητέρα, να βλέπει να ταλαιπωρείται το παιδί της στα χέρια των βάναυσων δημίων και να προσεύχεται μη τυχόν αρνηθεί την πίστη του. Η Αγία Ιβούλη, η μητέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Η Αγία Ανθία, μητέρα του Αγίου Ελευθερίου. Η Αγία Μόνικα, μητέρα που μεγάλωσε τον Άγιο Αυγουστίνο στα γόνατα της προσευχής. 17 ολόκληρα χρόνια προσεύχονταν για αυτόν με δάκρυα. Η Αγία Ευλογία, η μητέρα του Αγίου Θεοδοσίου. Η Αγία Εμέλεια, η οποία ήταν πλούσια, ήταν αρχοντοπούλα, έκανε γάμους στην Ξακουστή Κεσάρια με το σπουδαίο Βασίλειο. Πάνω απ' όλα τα πλούτη της όμως, κατόρθωσε και έγινε μια πολύτεκνη μάνα. Βλαστάρια Άγια τα παιδιά της, ο Μέγας Βασίλειος, η Αγία Μακρίνα, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, ο Άγιος Ναυκράτιος και ο Άγιος Πέτρος αποτελούν καύχημα για την Εκκλησία τα παιδιά της. Η Αγία Νόνα, υπόδειγμα συζύγου και μητέρας, απέκτησε 3 παιδιά, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Κεσάριο και την Αγία Γοργονία. Η Αγία Ανθούσα, νεότατη έχασε το σύζυγό της. Αυτή η θλίψη όμως της κυρίας δεν την κατέβαλε, αναδείχθηκε ευλογημένη μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και η Αγία Άννα, η μητέρα του προφήτου Σαμουήλ, η Αγία Θεοδότη, των Αγίων Ιατρών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, η Αγία Σοφία, η οποία υπήρξε πρότυπο
μητέρας των τέκνων της, ελπίδος, πίστεως και αγάπης. Αξίζει να κάνουμε και μία αναφορά στον Ευεργετινό, ο οποίος λέει, γράφει, ότι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες βρίσκονταν στο στάδιο της αθλήσεως και η μητέρα ενός μάρτυρα παρέμενε εκεί πάσχουσα με αυτούς. Βλέποντας το παιδί της που ήταν νεότερο στην ηλικία από όλους τους άλλους μάρτυρες, μήπως και λόγω του νεαρού της ηλικίας και της αγάπης προς τη ζωή δηλιάσει, στέκονταν εκεί και άπλωνε τα χέρια της προς το παιδί λέγοντας «Παιδί μου γλυκύτατο, υπέμεινε για λίγο και θα καταστείς τέκνο του ουράνιου πατέρα». Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα θαυμαστά ζεύγη Αγίων του Αγίου Ιωακείμ και της Αγίας Άννας, της Παναγίας δηλαδή οι γονείς, του Ζαχαρία και της Ελισάβε, του Προδρόμου, η Πολυχρονία και ο Γερόντιος, οι γονείς του Αγίου Γεωργίου, η Θεοπίστη και ο Ευστάθιος, οι οποίοι μαρτύρησαν με τα παιδιά τους και αμέτρητοι άλλοι. Το γεγονός, αδελφοί μου, ότι εξαιρούνται οι γυναίκες από το μυστήριο της ιεροσύνης, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει απόρριψη της μυστηριακής ιεροσύνης των γυναικών. Η ιεροσύνη πρόκειται για μυστήριο θεσμοθετημένο από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, δοσμένο από εκείνον μόνο στους Αγίους Αποστόλους και στους συνεχιστές του έργου τους άνδρες κληρικούς. Εξαίρεση δεν αποτέλεσε ούτε η ίδια η Θεοτόκος, μέσω της οποίας τελειοποιήθηκε το έργο της εν Χριστώ οικονομίας. Το παράδειγμα του Κυρίου ακολούθησαν και οι Απόστολοι, που δεν χειροτώνησαν γυναίκες. Και φυσικά από την πρακτική αυτή δεν απομακρύνθηκε η Ορθόδοξη.